Καλησπέρα σας. Λοιπόν, στη σύντομη τοποθέτησή μου θα ήθελα να μεταφέρω κάποια μηνύματα βιωματικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την προσούρα αυτή που επεξεργάστηκε το κόμμα μας και πραγματικά την είδα με μεγάλο ενθουσιασμό. Είμαι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Φυσικών Επιστημών Γιάννη Ευαγγελίστα Πουρκίνια στον Μπρουνό Τσεχίας, παλιά Τσεχοσλοβακίας, την εποχή του υπαρκτού σοσιαλισμού. Είχα την τύχη να τελειώσω μοριακή βιολογία και γενετική με 11 φοιτητές που στο τέλος μείναμε 9. Η σχολή αυτή δεν υπήρχε εκείνη την εποχή ούτε στην Αμερική. Τι να μνημονεύσω αλήθεια από τις σπουδές μου, ότι η εισαγωγή των περισσότερων μαθημάτων αφορούσε τον Αριστοτέλη, το φροντιστήριο που μου έκανε ο καθηγητής σήμερα Σάββατο επειδή κάτι δεν καταλάβαινα στη χημεία. Διδάσκω σήμερα σε 7 μεταπτυχιακά για τη γενετική βάση του καρκίνου και αναλύω πώς το 1981 κλωνοποίησαν το πρώτο ογκογονίδιο, ένα τεράστιο επίτευγμα στην έρευνα του καρκίνου και για την κατανόηση της γενετικής βάσης του καρκίνου. Πάντα καθώς μιλάω στους μεταπτυχιακούς μου φοιτητές, μου έρχεται στη μνήμη η απίστευτη διάλεξη του δασκάλου μου Στανισλάβ Ρόσιπαλ για το ίδιο θέμα το 81. Τότε τόσο ενημερωμένα ήταν τα βιβλία. Με συνεπήρε τόσο αυτή η διάλεξη που δεν είναι τυχαία η ενασχόλησή μου σήμερα με την έρευνα του καρκίνου. Το βιβλίο της μοριακής βιολογίας έκλεινε με ένα κεφάλαιο διαλεκτική του DNA. Ανέλυε την κυρίαρχη αντίθεση πάνω στο DNA μεταξύ της συμπληρωματικότητας και της μεταβλητότητας. Νιώθοντας καλά αυτό το νόμο, κατανοείς την εξέλιξη των ειδών και τη δαρβινική θεωρία. Στα 30 χρόνια και πλέον της έρευνάς μου, δεν βρήκα ακόμη φοιτητή από τα πανεπιστήμια μας που να μπορεί να μου πει ποια είναι η κυρίαρχη αντίθεση στον DNA. Ήταν και εκείνες οι κρατικές εξετάσεις στο τέλος που εξεταζόσουν στα μαθήματα κορμού από καθηγητές άλλων συναφών πανεπιστημίων για την αντικειμενικότητα των εξετάσεων που όταν τέλειωναν επιτυχώς μετά από ένα παραπεταμένο φου ήσουν βέβαιος ότι έμαθες και ήσουν εξοπλισμένος με αρκετή γνώση. Όλοι μας παίρναμε υποτροφία λόγω καλής απόδοσης. Δεν δούλευαν οι φοιτητές, όπως συμβαίνει εδώ και ένα τεράστιο ποσοστό εγκαταλείπει τις σπουδές του λόγω οικονομικών δυσκεριών. Και όλοι όσοι ήταν από επαρχία είχαν εξασφαλισμένη τη φοιτητική στέγη. Τα βιβλία μας τα μοιράζανε από την πρώτη μέρα και όχι όπως μου περιγράφει ο γιος μου που είναι φοιτητής στα Γιάννενα ότι αρχίζουν οι εξετάσεις και τα βιβλία ακόμη δεν τα έχουν στα χέρια τους. Αυτό ήταν το πανεπιστήμιο που βιώσαμε την εποχή του υπαρκτού σοσιαλισμού. Με αυτές τις απλές κουβέντες μπορεί εύκολα κανείς να κάνει μια σύγκριση με τα δικά μας πανεπιστήμια. Ήταν βέβαια και εκείνη η κουβέντα του σύντροφου Γιάννη Παλαβού, μέλους της Κεντρικής Επιτροπής, που πριν φύγουμε για τις σπουδές, μας τόνιζε να γυρίσετε κομμουνιστές επιστήμονες. Κάποιοι προσπαθήσαμε να είμαστε συνεπείς. Μεσολάβησαν και τα γεγονότα του 1991. Κάποιοι μείναμε σταθεροί με έναν κόμπο στην καρδιά. Πολλοί αποστασιοποιήθηκαν, κάποιοι μας αντιπαλεύουν. Η αναζήτηση της γνώσης, η επιστημονική έρευνα, μοιάζει σαν την επιστροφή στην Ιθάκη, σαν ένας διαρκής μαραθώνιος. Ο καθηγητής μου, όταν προσλήφθηκα στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, μου έλεγε ότι η έρευνα είναι για μεγάλους δρομείς και μου ανέφερε το παράδειγμα του Κενιάτη Άκη Μπούα. Τα τελευταία χρόνια, από τον καθηγητή μου έμαθα ότι ο τότε διευθυντής του Ινστιτούτου μου τον συμβούλευε να με προσέχει γιατί είμαι κομμουνιστής και ότι οι κομμουνιστές δεν ασχολούνται με την έρευνα και το μόνο που κάνουν είναι φασαρίες. Με εκείνο το διευθυντή, γόνος αστικής τάξης και με ρίζες από τη φιλική εταιρεία, γίναμε φίλοι στο τέλος, γιατί τον διέψευσα. Τον έπεισα στην πράξη πως οι κομμουνιστές είναι λάτρεις της έρευνας. Ποτέ δεν ξέχασα τα λόγια του σύντροφου Γιάννη Παλαβού, δηλαδή του κόμματος, του κομμουνιστής επιστήμονας.
Με πολλά εμπόδια και δυσκολίες έφτασα στην ανώτερη ερευνητική βαθμίδα. Η βιωματική αυτή μου πορεία μου δίνει τη δυνατότητα να καταλαβαίνω πολύ καλά τις συνθήκες που βιώνουν οι νέοι επιστήμονες, οι διδάκτορες και μεταδιδάκτορες. Πολλά έχουν αλλάξει τα τελευταία χρόνια που χειροτερεύουν τις συνθήκες εργασίας τους. Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών είναι το μοναδικό ερευνητικό κέντρο που έχει ένα δραστήριο και ενιαίο σύλλογο συμβασιούχων, διδακτόρων και μεταδιδακτόρων με το μόνιμο ερευνητικό προσωπικό. Και αυτό το διαφυλάσσουμε ως κόριο οφθαλμού. Τα τελευταία 6 χρόνια ο σύλλογός μας, που τυχάνει να είμαι πρόεδρος, είχε μια ποικιλομορφία δράσεων με επίκεντρο τον αγώνα για τη βιβλιοθήκη ΚΑΠΑΘΥΠΑ Δημαράς, που πρέπει να ανήκει στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ουσιαστικά μαζί με το προσωπικό της. Επανέρχομαι στο Κομμουνιστής Επιστήμονες. Ευχαριστώ. Καθώς έχουμε τη χαρά να έχουμε εδώ τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, τα τελευταία χρόνια δεν ακούω το σύνθημα «Πρώτη στα μαθήματα, πρώτη στον αγώνα». Σύνθημα της γενιάς μου. Πιστεύω ότι πρέπει να το φέρουμε στην επιφάνεια ξανά. Η κοινωνία που οραματιζόμαστε να χτίσουμε θα απαιτήσει πολλούς και καλούς κομμουνιστές επιστήμονες. Εξάλλου, όλοι κατανοούμε ότι η επιστήμη πλέον είναι κυρίαρχη παραγωγική δύναμη. Η αναζήτηση της γνώσης είναι μια δύσκολη πορεία. Αξίζει όμως οι νέοι κομμουνιστές να παλέψουν για την κατάκτησή της, ακόμα και αν χρειαστεί να ξενιτευθούν. Κλείνω με κάποιες προτάσεις. Το κόμμα μας να ανοιχτεί στην ερευνητική κοινότητα. Αυτή η παρουσίαση μπορεί να γίνει και σε κάθε ερευνητικό κέντρο. Το κόμμα μας να διαφωτίσει τον κόσμο για τα θέματα της κλιματικής αλλαγής και της πράσινης ανάπτυξης. Να αναδειχθούν επιστημονικά τα κύρια αίτια των αναδυόμενων επιδημιών πανδημιών που βρίσκονται στις κυρίαρχες οικονομικές δομές και τον τρόπο παραγωγής των τροφίμων. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και συγγνώμη για το χρόνο.